Και μιας και μιλάμε για ψηφοφορίες, θα ψηφίσετε, θα έρθει σίγουρα εντός του 24, το νόμο για το γάμο ομοφύλων. Κύριε Ζαχαρέ, ανήκω στην κατηγορία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έχω ψηφίσει και το Σύμφωνο Συμβίωσης και έχω ψηφίσει και την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Πολύ λίγοι βουλευτές ήμασταν τότε. Και μπράβο σας, αυτό. Φυσικά και τάσομαι υπέρ αυτής της ρύθμισης. Όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, είναι καθαρά ζήτημα του Πρωθυπουργού το πώς θα οδέσει αυτή... Θα το κάνει μέσα στο 24 κάποια στιγμή, οπότε θα το κάνει. Και θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι και ζήτημα κοινωνικής πραγματικότητας ότι υπάρχουν γύρω μας πολλά τέτοια ζευγάρια τα οποία αγαπιούνται και τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν, να ενώσουν με τον πλέον επίσημο τρόπο να επισημοποιήσουν τις σχέσεις τους. Και από την άλλη υπάρχουν και σοβαρότατα ζητήματα δικαιωμάτων τα οποία δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι Ελλήνων, δύο πατεράδες ας πούμε, οι οποίοι έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό, έχουν ένα παιδί. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, το παιδί αυτό ξαφνικά δεν είναι παιδί αυτών των δύο γονέων. Σωστό είναι. Καταλαβαίνετε αυτό. Καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει αυτό όταν χάνεται, όταν για παράδειγμα αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία το σύνδεσμο μόνο με έναν βιολογικό, μόνο με τον έναν βιολογικό γονέα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάτι πάθει αυτός ο βιολογικός γονέας, το παιδί αυτό καταλήξει σε ένα ίδρυμα και δεν θα έχει οποιαδήποτε νόμιμη σχέση με τον άλλο γονιό. Ωραία. Άρα είναι ζήτημα κοινωνικής πραγματικότητας, είναι ζήτημα δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των παιδιών και προστασίας των παιδιών. Θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Θέλετε.